Johnny the Fox. He said, don't believe in Jesus, don't believe in God. Got a brother in New York, he knows how to fight it. Johnny the Fox. Johnny the Fox. Johnny, Johnny the Fox. Johnny the Fox. Jimmy the Weed from Green. Πάμε να δούμε ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζω και εγώ και πιστεύω όλοι σας, ειδικά αυτοί που έχουν μεγάλες κλούβες και έχουν μεγάλες ποτίστρες, είναι το πρασίνισμα του νερού και της ποτίστρας μέσα. Να σας δείξω λίγο να δείτε πώς είναι η ποτίστρα. Στη μία πρόλαβα την καθάρισα, μετά μου ήρθε στο μυαλό η ιδέα να τραβήξω και ένα βιντεάκι, έτσι για να δούμε πώς μπορούμε. Εντάξει, δεν είναι κάτι το δύσκολο, έτσι, αλλά εντάξει, να κάνουμε κανένα βίντεο να περνάει η ώρα. Αυτή είναι η πρώτη ποτίστρα που μόλις την καθάρισα. Βλέπετε πόσο καθαρώνει το νεράκι. Και πάμε να δούμε τώρα και τις άλλες δύο. Κοιτάξτε εδώ τι έχει μαζέψει. Έτσι, δεν είναι καλό τώρα τα πουλιά μας να πίνουν αυτό το νερό. Θέλει συνέχεια καθάρισμα και αλλαγή. Όπως και αυτό εδώ. Έχω και τα αυτοκίνητα, περνά συνέχεια και κάνουν πολύ θόρυβο και δεν ακούγομαι καθαρά. Λοιπόν, έχω αυτό το εργαλείο, το βουτσάκι, το οποίο το πήρα νομίζω από ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο μπαίνει μέσα και καθαρίζει την ποτίστρα. Έτσι, είναι για μεγάλες ποτίστρες όμως. Θα σας δείξω τώρα. Και δεν έχουμε μόνο το νερό, έχουμε και τους σπόρους, έτσι. Έχουν τη συνήθεια τα καναρίνια να πηγαίνουν να τρώνε και κατευθείαν να πηγαίνουν να το βουτάνε και στο νερό για να το μαλακώνουν ή πολλές φορές και άθελά τους, και γεμίζει και η ποτίστρα, όπως βλέπετε, και με σπόρους. Θα αφαιρέσω την ποτίστρα, η οποία όπως βλέπετε είναι γεμάτη στην πρασινάδα, ειδικά το καλοκαίρι όταν έχει ζέστη, πιάνει αμέσως. Θα κάνουμε ένα καθάρισμα καλό. Την ποτίστρα. Γιατί πιάνει μια λαντίλα μέσα. Άμα το δείτε γλιστράει, γλιστράει μέσα από την πρασινάδα. Και στη συνέχεια θα καθαρίσουμε και το μπουκάλι. Το κάνουμε λίγο με λίγο πίεση στην αρχή. Θα το ξαναγεμίσουμε με νερό όλο. Θα πάρουμε το εργαλείο μας. Θα το χώσουμε μέσα. Άντε βρε. Ωραία. Και με το βουρτσάκι θα καθαρίσουμε πάρα πολύ καλά μέσα όλη την επιφάνεια του μπουκαλιού και στον πάτο, γιατί πιάνει παντού η πρασινάδα. Και στο χείλος πάνω, στο στόμιο, και εδώ πιάνει. Θα ξεπλύνουμε καλά. Θα το γεμίσουμε το μπουκάλι. Βλέπετε τεράστια διαφορά, έτσι. Τοποθετούμε στην ποτίστρα μας. Και την τοποθετούμε στη θέση της. Δικές μου παντέτες είναι αυτές όλες. Ωραία. Και το ίδιο θα κάνουμε και με την επόμενη ποτίστρα. Αυτό θέλει να το κάνουμε συχνά, παιδιά. Γιατί πάνω απ' όλα τα πουλιά πρέπει να πίνουν καθαρό νερό. Δροσερό και καθαρό νερό. Αλλαγή νερού δηλαδή συνέχεια. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται όταν κάνω γενική καθαριότητα μια φορά τη βδομάδα. Ενδιάμεσα κάνω πιο
Αλλά κάθε εβδομάδα κάνω μια σχολαστική καθαρότητα. Εδώ κοιτάξτε. Ο χαμός του χαμού. Όλα αυτά τώρα με το λάστιχο θα τα ρίξω, θα φύγουνε. Θα πάνε πουθενά να πούμε στο θερμαϊκό. Εκεί τίποτα θα φυτρώσουν και τίποτα καναβουριές να πούμε θαλάσσιες. Θα βγάλουμε και καινούριο υβρίδιο να πούμε. Να γίνει χαμός. Να γεμίσω και τις στροφές μου γιατί τελειώσανε. Πήρα από ένα σούπερ μάρκετ αυτές τις Vita Craft. Πρέπει να έχω ξαναπάρει. Εντάξει. Από το τίποτα πρέπει να είναι καλή. Γιατί ήταν κλειστά τα μαγαζιά χθες και μια που πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο, πήρα αυτές εδώ. Συν Vita Herbs λέει. Εντάξει. Made in Germany. Γερμανικό. Εργαλείο εδώ, έτσι, δώσω μετρητής. Αυτό είναι ειδικό δοχείο. Έχει και τρύπα πάνω για να αερίζει. Αυτή είναι για αυτή τη δουλειά, για τροφές. Άμα ανοιχτεί από τη σακούλα θέλει σωστό δοχείο για να διατηρηθεί η τροφή μέσα. Ωραία. Αν βάλω και το δοσομετρητή μέσα, με αυτό γεμίζω, παίρνω και βάζω στις φωλιές. Και τέλος θα καθαρίσω και αυτό το μάγκα εδώ, τον Άγκους, το φίλο μου, ο οποίος και αυτός είναι επίσης βρωμιάρης, αρκετά βρωμιάρης. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Και παιδιά τρελαίνεται για καυτερή πιπεριά. Εδώ κοιτάξτε, την έχει τσακίσει. Απλά έπεσε κάτω και δεν μπορεί κάτω να πάει. Την κρεμάω πάνω, την τσακίζει. Έφαγε παιδιά μισή πιπεριά στην κατησιά. Αντέχουνε προφανώς, δεν ξέρω τι να πω. Άρα όσοι έχετε παπαγάλους, δοκιμάστε το. Τρελαίνεται. Μαζί με την πιπεριά μπορείτε να του βάλετε και ένα τσιπουράκι να πούμε, έτσι να γουστάρει με μεζέ, εδώ. Θα γίνει χαμός.